Φρόσο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εγώ κυρίες και κύριοι. Όντως έχουμε μια εξέλιξη που ουσιαστικά προκαλεί μερικός πονοκέφαλος σε αστυνομία και σε γενική εισαγγελία λόγω πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία κρίνει θεμελιώδη παραβίαση των δικαιωμάτων, τη διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δικαιωμάτων ενός πολίτη. Να πούμε ότι το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος που αναδεικνύει το θέμα αναφέρει ότι ζητήθηκε να έχει λόγο η Ολομέλεια ανωτά του και να τοποθετηθεί επ' αυτού του θέματος. Ενώπιον της Ολομέλειας ανωτά του, να πούμε ότι εκκρεμεί θέση για υπόθεση, η οποία βάσει των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων σε αυτή την υπόθεση, η αστυνομία εξασφάλισε εντάλματα σύλληψης εναντίον ζεύγους και δύο άλλων προσώπων, όπου προκύψε και εναντίον τους ποινική υπόθεση. Να πούμε ότι η απόφαση ανωτά του, για να το κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο, η απόφαση που θα εκδώσει η Ολομέλεια του ανωτά του σχετικά με την εν λόγω απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ουσιαστικά θα ρίξει φως στον τελικό χειρισμό και στο πώς θα γίνονται οι υποθέσεις αυτές, αν θα εφαρμόζεται ή όχι δηλαδή η άρση τηλεπικοινωνιακού απορρίτου, και θα είναι δεσμευτική, να σημειώσουμε όπως σημειώνεται και στο δημοσίευμα, η απόφαση αυτή για όλα τα δικαστήρια. Εγώ. Μάλιστα. Φρόσο, σε ευχαριστώ για αυτό το θέμα. Βλέπω τώρα ακόμα ένα ενδιαφέρον θέμα στο Sigma Live που έχει να κάνει με τα μαύρα γορίτικα, αγρινά, μανιτάρια και άλλα. Που έχει στηθεί ένα πολύ μεγάλο εμπόριο. Ναι, πολύ σωστά. Να πούμε ότι το θέμα αναδείχθηκε χθες με αφορμή και το θέμα που είχε αναδειχθεί στην εκπομπή πολύ σωστά για τα μανιτάρια και τι πρέπει να προσέχουμε και όλα αυτά. Να πούμε ότι με αφορμή αυτό το θέμα ψάξαμε λίγο και είδαμε τι γίνεται στο παζάρι σχετικά τόσο με μανιτάρια, με αγρινά, με αμπελοπούλια, με λαγούς. Ένα παζάρι το οποίο όλοι ξέρουμε, όλοι το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Να πούμε ότι οι τιμές σε αυτό το παζάρι είναι αρκετές φορές προκαλούν υλικό, μιας και το αγρινό μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα 70 ευρώ το κιλό. Να σημειώσουμε ότι είναι και το προστατευόμενο είδος της Κύπρου το αγρινό, για όσους το ξεχνάνε και το τρώνε. Να πούμε επίσης ότι τα μπελοπούλια αγγίζουν τα 30 ευρώ. Μανιτάρια, αγριομανίταρα στην αγορά επίσης αγγίζουν τα 30 ευρώ το κιλό. Να πούμε ότι εδώ ακριβώς είναι που πρέπει να προσέξει ο κόσμος, ότι ελοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι από αγριομανίταρα τα οποία πιθανότατα να είναι από ποικιλίες που μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση. Ωστόσο πολλούνται και σε υπεραγορές τοπικές αλλά και σε άλλα παζάρια μανιτάρια. Και να πούμε ότι είναι καιρός να θεσπιστεί και ένα πλαίσιο, σύμφωνα και με τα όσα μετέφερε χθες και ο πρόεδρος του Μυκητρολογικού Συνδέσμου Κύπρου, όπου να προστατεύει τόσο πρώτα τους καταναλωτές και μετά να κυνηγά αυτούς όλους που κάνουν αυτό το λαθρεμπόριο. Πάντως είναι απίστευτες οι τιμές. Έχεις καταγράψει εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ και την τιμή του λαγού, για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος διαβάζω ότι φτάνει μέχρι και τα 100 ευρώ, ανάλογα το κομμάτι, 100 ευρώ δηλαδή. Ο λαγός ολόκληρο, ναι. 100 ευρώ, μάλιστα. Ναι, αγγίζει τα 100 ευρώ σε περιόδους όπου δεν μπορεί ως θύραμα να κυνηγηθεί. Κάποιοι με άλλα μέσα, τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά άνθρωποι, οι οποίοι μένουν κοντά σε περιοχές όπου ευδοκιμούν οι λαγοί, ξέρουν πολύ καλά τα μέσα με τα οποία σκοτώνουν ουσιαστικά το λαγό και τον πολλούν έναντι χρυσού, μάλιστα, σε άλλους καταναλωτές. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η έρευνα που φέρει την υπογραφή σου, Φρόσο, και είναι καλά να το διαβάσουμε όλοι για να προσέχουμε και τι καταναλώνουμε. Τώρα, εγώ διαρωτώ με ποιος δίνει 100 ευρώ για ένα λαγό, βέβαια. Είναι θέμα, άλλοι το χαρακτηρίζουν ότι είναι θέμα μεζέ, άλλοι ότι είναι θέμα βίτσιου και για άλλους παπαγάλους κυνηγούς, οι οποίοι μπορεί πιθανόν να μην καταφέρουν ποτέ να κυνηγήσουν το λαγό και αναγκάζονται να τον αγοράσουν. Και τον παρουσιάζουν ως θύραμα, ενώ είσαι απλά για να τον απολαύσουν. Ναι, 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 ότι τον έχουν κυνηγήσει αυτοί. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Φρόσο, για τα δύο ενδιαφέροντα θέματα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ που αφορά το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας, το οποίο κατατάχει και στα 10 καλύτερα του κόσμου.